Δεν πέφτει. Δεν πέφτει. Λοιπόν, νέο βίντεο σήμερα. Έχω κάτι καινούριο, κάτι που μου ήρθε σήμερα το πρωί απευθείας από τη Σίγμα και θέλω να ευχαριστήσω τον Χρήστο τον Τζακναρίδη και τη Σίγμα Ελλάς φυσικά, γιατί έχω να κάνω review τεστάκι που τα γατρεύω όλα αυτά. Χρήστο, δεν ξέρω τι συσκευασία τρελή έχεις κάνει, θα προσέξω πάρα πολύ βέβαια με το κουτί. Και Σίγμα 20 χιλιοστά F2, ο νέος φακός της Σίγμα. Το κουτί δεν έχει κάτι άλλο, άδειο. Και για να δούμε τι μας έχει στείλει ο Χρήστος Τσακνάρητης και η Σίγμα Ελλάς. Βιβλιαράκι οδηγιών. Πραγματικά δεν ξέρω αν κάποιος διαβάζει ποτέ βιβλιαράκι οδηγιών, ειδικά σε έναν φακό. Το ενδιαφέρον. Πολύ ενδιαφέρον. Τα μεταλλικά καπάκια για αυτόν τον φακό. Θα το δούμε σε λίγο. Το parasolei του φακού. Sniff test. Okay, αυτό το έχω κλέψει από το εξωτερικό. Και δεν ξέρω, πρέπει να το ψάξω. Δεν ξέρω αν είναι μεταλλικό, αλλά μου δίνει την αίσθηση ότι είναι μεταλλικό. Ναι. Και πολύ ιδιαίτερο το παρασολέι. Για να δούμε τον φακό, γιατί γι' αυτό βρισκόμαστε εδώ. Άδειο κουτί. Γιατί γελάω, είμαι κάτοχος ήδη του 21-4. Και πιστέψτε με, μιλάμε για έναν μεγάλο φακό. Ο 21-4 είναι ένας μεγάλος φακός. Αυτό είναι σφινοπότηρο σε σύγκριση. Okay. Καινούριο δεν μυρίζει. Λοιπόν, τι έχει πάνω. Επαναλαμβάνω ότι ο φακός είναι μεταλλικός. Δεν μπορώ να πω ότι τον νιώθω ιδιαίτερα βαρύ στο χέρι μου. Βοηθάει πάρα πολύ το μέγεθός του. Μ' αρέσει, γατρεύω, πραγματικά γατρεύω όταν έχουμε το διάφραγμα επάνω στους φακούς. Είναι ένας λόγος που αγαπώ ακόμα τις Fuji, τις αγαπώ, ok. Φωτογραφίζω βέβαια με τα πάντα πλέον. Αλλά αυτό είναι κάτι που αγαπώ πραγματικά, το διάφραγμα επάνω στο φακό. Είναι με κλικ, δεν ξέρω αν ακούγεται. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μέγιστο διάφραγμα το 2 μέχρι 22 και ο επιλογέας manual και autofocus και το δαχτυλίδι του autofocus πολύ smooth σαν αίσθηση. Ναι. Τοποθετούμε το parasolei. Ναι, ο φακός είναι σαν σφινάκι. Απίστευτος. Ανυπομονώ να τον τεστάρω, ανυπομονώ να τον δοκιμάσω και θα, τώρα που το σκέφτομαι, θα τον τεστάρω και δίπλα από τον 20-1-4. Θα τον τεστάρουμε και σαν μέγεθος, οπότε wait, μόλις τελειώσω αυτά που έχω να πω αυτή τη στιγμή, θα τον δείτε δίπλα από τον 20 και αμέσως ξεκινάω τον κουμπόνο στη Sony και
Σήμερα και αύριο και για κάποιες μέρες θα τον ηλιώσω σαν φακό. Είμαι γενικά φαν και του ανοιχτού των πιο ευρυγόνιων φακών. Φωτογραφίζω γενικά με ευρυγόνιους φακούς. Μ' αρέσει πάρα πολύ και όχι μόνο για landscape, δεν είμαι και τόσο φαν του landscape. Μ' αρέσει το ευρυγόνιο εστιακό μήκος. Έχετε δει και το βίντεο με τον 14 της Sony, 14-18. Φωτογραφίζω αρκετά. Έχω εδώ και χρόνια τον 20-14, ναι, εξαιρετικός φακός της Sigma. Άρα τώρα θα είναι η ευκαιρία μου να τον τεστάρω δίπλα-δίπλα με τον 20F2. Ανυπομονώ, πραγματικά ανυπομονώ. Δεν θα δούμε μόνο landscape. Από σήμερα μέχρι τις επόμενες 2-3 μέρες θα έχω σκοπό να λιώσω τον συγκεκριμένο φακό. Θα δείτε πολλά, θα δείτε και φωτογράφηση με μοντέλο, με ευρυγόνιες λήψεις. Αυτό που δεν έδειξα ακόμη και το έχω εδώ είναι αυτό το μεταλλικό μαγνητικό καπάκι. Ναι, γιατί μπορεί να έχετε βαρεθεί να χάνετε τα συμβατικά καπάκια σας και να πληρώνετε αυτό το 3 ευρώ, 4 ευρώ, 5 ευρώ για να πάρετε καινούρια. Η Sigma τι κάνει για πρώτη φορά, αν δεν κάνω λάθος, περιλαμβάνει ένα μεταλλικό καπάκι το οποίο στη μέσα πλευρά έχει μία επένδυση σαν ύφασμα κατά κάποιο τρόπο ώστε να μην γρατσουνίσει προφανώς το φακό και έχει και το συγκεκριμένο κενό. Έχει και το συγκεκριμένο κενό και πολύ απλά παίρνουμε το φακό, ακόμα και όταν έχουμε το hood, το τοποθετούμε και ευτυχώς δεν έπεσε και δεν πέφτει. Δεν πέφτει. Δεν πέφτει το καπάκι. Πόσο εύκολο είναι να βγει με το hood. Okay. Ήταν εύκολο. Βγαίνει, μπαίνει, προστατεύει. Εξαιρετικό, νομίζω θα ξεκινήσει νέο trend η Sigma με αυτό το πράγμα που σκέφτηκε και έκανε. Το παραπονάκι μου βέβαια παραμένει ότι δεν υπάρχει τρόπος να βάλουμε φιλτράκι πίσω. Βέβαια, πολύ σημαντικό, πάρα πολύ βασικό, είναι επίπεδος, ο φακός μας είναι επίπεδος. Οπότε μπορούμε να βάλουμε φιλτράκι 62. Okay. Και οικονομικό. 62. Χιλιοστά. Αυτά. Μείνετε συντονισμένοι. Έχετε να δείτε πολλά, πολλές φωτογραφίες, πολλά δείγματα και βίντεο. Δεν έχω αντέξει, είναι γεγονός. Θέλω να δοκιμάσω τους δύο φακούς. Τον 20F2 με τον 20F1.4. Το 1.4 έρχεται με κάποιο σοβαρό τίμημα που είναι το μέγεθος, η διαφορά σε μέγεθος και σε βάρος φυσικά. Τον χρησιμοποιώ με τον αντάπτορα της Sigma για... είναι Canon Mount και τον χρησιμοποιώ σε Sony. Πραγματικά δεν έχω με το συγκεκριμένο αντάπτορα κανένα απολύτως πρόβλημα. Είναι εξαιρετικός αντάπτορας, πολύ καλύτερος από... ονόματα δεν λέμε, υπολήψεις δεν θίγουμε, της πολύ γνωστής εταιρείας, τον πολύ ακριβό αντάπτορα με διπλάσια και τιμή, αλλά πολύ κατώτερη απόδοση τουλάχιστον σε Sigma φακούς. Okay, δεν ξέρω. Με κάνουν φακούς, ίσως ο άλλος αντάπτορας είναι πολύ καλύτερος. Ο συγκεκριμένος πάντως δουλεύει σχεδόν, μετατρέπει τον Canon Mount σε Native Mount για Sony. Οκ, okay, αυτά με τον αντάπτορα. Για να δοκιμάσουμε τους δύο φακούς. Λοιπόν, θα δοκιμάσουμε τον 20F2 αρχικά
στο ευδείο, πάντα φωτογραφίζω wide open, αυτό είναι κάτι που με χαρακτηρίζει και μου αρέσει πολύ. Τον 1.4 θα τον δοκιμάσω και θα κάνουμε side by side σύγκριση, να δούμε είναι τόσο διαφορετικό το 1.4 με το F2 ή είναι αμεληταία όλα αυτά. Και σίγουρα θα δοκιμάσω και τον 1.4 σε F2 για να δούμε κατά πόσον είναι παρόμοια η ποιότητα. Λοιπόν, θα πάμε όσο πιο κοντά γίνεται. Ξέρω ότι έχουν μία διαφορά στο πόσο κοντά μπορεί να πάει ο καθένας. Οπότε, ένα γενικό κάδρο σε F2 με το συγκεκριμένο και... Wow, αρκετά κοντά. Μέχρι εδώ, αυτό είναι το πιο κοντά που μπορούμε να έρθουμε και φυσικά έχουμε και μοντέλο στη φωτογράφησή μας. Λοιπόν, ένα γενικό και όσο πιο κοντά μπορούμε να πάμε. Σε F2. Θεωρώ ανούσιο με τον τρόπο που φωτογραφίζω να δοκιμάσουμε πιο μεγάλα διαφράγματα. Ας δοκιμάσουμε έτσι και αλλιώς ένας από τους λόγους που αγαπώ την Art σειρά των Sigma Facon είναι ότι φωτογραφίζεις και αποδίδουν εξαιρετικά wide open στο πιο ανοιχτό τους διάφραγμα. Άλλωστε, όπως λέω, δεν υπάρχει ποτέ λόγος, δεν βρίσκω τον λόγο να πληρώσεις τόσα χρήματα να πάρεις ένα φακό που είναι 1.2, 1.4 και να φωτογραφίζεις από F2, 2.8 και πάνω για να έχεις οξύτητα και καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, ναι, υπάρχει, είναι εμφανής η διαφορά για το πόσο κοντά μπορεί να πάει ο ένας φακός σε σχέση με τον άλλο. Εδώ. Κάπου εδώ ήμασταν πριν. Πιο κοντά δεν πηγαίνει και είναι και σίγουρα μεγάλη η διαφορά στο βάρος. Στο F2 λοιπόν και δοκιμάζουμε και 1.4.